Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην τρομακτική εκπομπή για τα στοιχειωμένα σπίτια. Ας ξεκινήσουμε. Αυτό είναι το τρομακτικό σπίτι που κατοικούσαν πριν 200 χρόνια κάποιοι κακοί. Ας το δούμε. Τρομακτικό σπίτι. Τέλος πάντων, γιατί τα τρομακτικά σπιτιά είναι πραγματικά επικίνδυνα, επειδή δεν καραμπαίνετε μέσα επειδή έχει αράχνες ιστούς και μπορεί να κλειδωθείτε και έχει τις κλειδιές να ανοίγουν οι πόρτες. Ναι, και έχει θηρητρότητες αράχνες, φυτωτές, τερντίνες και άλλα πράγματα. Γι' αυτό δεν κάνω ποτέ να πείτε μέσα επειδή είναι επικίνδυνο. Σαββάνα, μην το κάνεις! Έλα τώρα, αυτό της κλειδιάς δεν έχει τίποτα, είναι τόσο κατοίκητο. Σαββάνα, όχι! Αράχνες! Αράχνες! Στο είπα! Έχεις δίκιο, δεν κάνω, μπαίνουν ποτέ μέσα! Ναι! Μα δεν δώσουν εκπομπή μας, σας συμβουλεύουν πώς να μπαίνουν σε δρομακτικά σπίτια και εσύ μπαίνεις! Δεν είναι στο κακό παράδειγμα, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Και μια ακόμα συμβουλή. Αν το σπίτι δεν είναι κατοίκητο, όχι, ναι. Και επίσης, πρέπει να τα αποφεύγετε καλύτερα, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι θα γίνει σε αυτά τα τρομακτικά σπίτια. Καταλάβατε! Α, τι έγινε! Η κατάρα του τρομακτικού σπιτιού! Έλα τώρα, σιγά! Τα σπίτια δεν είναι μαγικά. Α, ναι, σωστά. Ποιος κάνει σκοτάδι. Λοιπόν, και πώς πρέπει δεν κάνω να μπαίνουμε μέσα. Μα τι μου είπες τόση ώρα να μην μπαίνουμε μέσα. Τέλος πάντων. Και επίσης δεν κάνε να είστε. Να χτυπάτε τις πόρτες. Γιατί μπορεί να σας δίνει ένα φαντασμα. Δεν υπάρχουν φαντάσματα. Τέλος πάντων μπορεί, γι' αυτό να το αποφύγετε καλύτερα πριν γίνει κάτι τρομακτικό και μυστηριώδες. Μη μας τρομάζεις καλύτερα! Τι έγινε πάλι! Οχ! Αντζελίνα μάλλον έχει δίκιο. Για ποιο πράγμα? Θυμάσαι, πριν λίγο είχε γίνει πολύ σκοτάδι. Ναι, είναι κατάρα του σπιτιού, γι' αυτό μας έχει τόσες πολλές αράχνες και είχα δει και ένα φάντασμα. Και ένα κουτί με θησαυρό, γιατί δεν το πήρες. Είχε πολλές αράχνες και το φιλούσε ένα φάντασμα και δεν μπορούσα να το πάρω. Χαζομάρες. Κοίτα εμένα, τώρα τα ξεπέρασα. Μην μας μπρώχνεις. Όχι, όχι! Γιατί είναι νύχτα τα φώτα? Αναβουσούν τα φώτα. Ένα φάντασμα. Πλησιάζουμε καθόλου. Πήραμε το μάθημά μας. Δεν θα τα ξαναπλησιάσουμε ποτέ. Είναι πολύ επικίνδυνα. Τι θέλετε εδώ εσείς? Μα σας είπαμε να μην εξερευνάμε τέτοια σπίτια. Όχι. Είμαστε γέροι. Τι θέλετε εδώ εσείς? Είμαστε αυτοί που κατοικούσαμε το σπίτι. Εσύ δεν είσαι? Άμεστα. Ναι, εγώ το κατοικούσα. Είσαι ένα φάντασμα. Εγώ είμαι το φάντασμα που σας τρόμαξε. Φάντασμα! Όχι βρε, φοράω στολή φαντάσματος. Είμαι και ένα σπαστικό γουρούν από την τάξη που κάνω συνέχεια φρούτς και βρωμάει τάξη. Θα μας βρωμήσει! Όχι! Δεν πειράζει, εγώ θα πάρω το σπίτι μου. Τι? Το σπίτι σου? Όχι ψέματα. Εγώ πάω εκεί για να κάνω πρώτης, επειδή δεν τα κάνω πρώτης, βρωμάει πολύ. Τώρα, μα την έκλεισε αυτό στην πόρτα. Μα αυτό ήταν πολύ μακριά από την πόρτα. Η πόρτα έκλεισε μόνη τη. Για να δοκιμάσω εγώ. Όχι! Όχι! Μία από τις καλύτερες μου φίλες, θα την έφερε, θα δοκιμάσω το τρομακτικό σπίτι. Τελικά έφυγαν πολλές αράχνες. Όχι! Ανοίξτε! 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 Όχι! Αυτή είναι η ρωτσουρίθρα και μέσα ήταν υπέροχη. Τι? Μου έκανες πλάκα!
πέρα. Όχι, σε φανά. Το δοκίμασα γιατί νομίζω ότι έλεγε ψέματα. Λέει τελικά έχει μια τέλεια ρατσουλήθρα εκεί πέρα. Κατάλαβε. Αραχνοτσουλήθρα. Όχι, είναι τέλειο. Πες μέσα γρήγορα. Θα τρελαθεί. Θα σκάσει από τη χαρά σου. Μπες. Καλά. Είσαι σίγουρη? Ναι, είμαι. Θα δεις. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Μπες. Εσύ τι θέλεις εδώ? Συγγνώμη. Τι θέλεις? Ήρθα για να κατουρίσω. Εντάξει, πλήτρια. Πόπο. Τέλεια. Αυτή η ρατζουλήθρα δεν μας κάνει να είμαστε μουσκιμα. Όχι. Αυτό τελικά κάτι εντάψα. Τι, με κάνω στρομάζω. Ότι αυτή δεν ήταν νερό της λήθρα, ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι μακρό, ήταν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι, πάντως ήταν πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, γι' αυτό δεν κάνω πλησία στα πολιτικά σπίτια, γιατί είχε κάτι σε νερό της λήθρας που μπορείτε να πληγείτε. Παραλίγο να γίνουμε μουσκιμα, ξέρετε. Τέλος πάντων, γεια σας και καλή νύχτα και καλά. Και καλούς εφήλτες και κακούς εφήλια. Bye.